Καταρχήν να ξεκινήσω και να θυμίσω ότι σας είχα πει στην εκπομπή σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών που σας είπα ότι δεν θα προκαλέσουν εθνικές εκλογές όποια και αν είναι. Ναι. Απλά σας είχα πει, το λέω γιατί σχεδόν... Γιατί αισθάνεστε ότι δικαιωθήκατε, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Όχι. Αν είναι άσχημο το αποτέλεσμα για τον κυβερνητικό μηχανισμό, θα τραβηχτούν όσο δυνατόν πίσω οι εκλογές με την ελπίδα... διαθέτηση χρέους και κάτι να φτιαχτεί και να πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Μα αν το Πασόκ, Νικήτα μου, είναι πολύ χαμηλά, θα φύγουν, δεν θα έχουν. Αυτό είναι θέμα εσωτερικό του Πασόκ. Ναι, εντάξει, μιλάω πολιτικά. Το έχουν πει τόσο και το ανάποδο είναι. Εάν... πώς θα φύγουν δηλαδή, θα ρίξουν την κυβέρνηση. Ρίχνουμε την κυβέρνηση. Μα σε αυτό το κόμμα του 4%, οι βουλευτές του κόμματος του 4% θα πούνε πάμε σε εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχει πάθει ζημιά η ελιά. Θα πούνε. Το έχουν πει τόσο πολύ και ναι. Με τόσο έντονα που ναι, αλλά, συγγνώμη, εάν όμως λέω και εγώ τώρα το οποίο ήδη οι αναλυτές τους απασχολεί αυτό. Εάν έχει πάθει ζημιά η ελιά και την άλλη μέρα πει φεύγω κιόλας το Πασόκ, τότε στις εκλογές που θα γίνουν θα εξαφανιστεί τέλειως. Σου λέει. Δηλαδή οι βουλευτές του Πασόκ θα αυτοκτονήσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, να προχωρήσω. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή είναι η εκτίμηση. Εσείς λέτε ότι δεν θα. Απλά θα διαμορφωθεί το κλίμα μέσα στο οποίο θα οδεύσουμε κάποια στιγμή σε εθνικές εκλογές. Ανάλογα το αποτέλεσμα, δεδομένου και του Προέδρου. Δεδομένου και του Προέδρου. Ακριβώς. Δεδομένου του έτους, δηλαδή, λέτε εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Συγγνώμη, επειδή κάνετε τις προβλέψεις και είσαστε έμπειρος πολιτικός, εάν υπάρχουν δεσμενοί αποτελέσματα για την ελιά, λέμε τώρα ένα σενάριο, και χαμηλά ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία σχετικά, και πάντως αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μπροστά όπως. Ισχυρίζεται ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τα στοιχεία που το δείχνουν αυτό από το, με το άθροισμα. Θα υπάρξει θέμα. Είναι επηρεάζεστε από το πολιτικό κλίμα. Οι αριθμοί μέσα στη Βουλή είναι διαφορετικοί. Από ό,τι ακούω, ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω στο Πασό ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Αϊδόνης. Άρα θα είναι και σύνδιο. Μην επηρεάζεστε και θα με θυμηθείτε. Έρχομαι τώρα στο θέμα που με ρωτήσατε. Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν διακατέχομαι πια και το, από τόσο μεγάλο πολιτικό αλτρουισμό. Εγώ να λέω και εκείνος να μιλάει. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή πλέον που μιλάμε, δεν μπαίνει τέτοιο θέμα γιατί κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, αλλά εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Και μια και ξεκινήσαμε με γενική πολιτική τοποθέτηση. Από πού το ξεκινάτε, οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε, εγώ τις δημοσκοπήσεις θα ασχοληθώ με τις εταιρείες μετά τις εκλογές. Μπείτε όμως στη διάβια και κάνετε μια έρευνα, να δείτε ποια εταιρεία πήρε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Υγείας, ποια άλλη έχει πάρει πάνω από 200.000 από το Δήμο της Αθήνας. Και κλείνω το θέμα δημοσκοπήσεων. Συγγνώμη, δηλαδή τι λέτε, ότι κάνουν πλαστές. Δεν ξέρω κύριε Οικονομέα, εγώ θα τα πούμε αυτά μετά τις εκλογές. Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Και ξέρετε γιατί θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Διότι θα στείλουν οι άνθρωποι του καναπέ, όσοι θα σηκωθούν να πάνε στην κάλπη, το μήνυμά τους μέσω εμού, του μοναδικού ανεξάρτητου υποψήφιου, αλλά να πάω και σε πιο ειδικό εκλογικό σώμα, γιατί ένας υποψήφιος δήμαρχος πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Και πάω στον χώρο της παράταξής μου. Είναι ξεκάθαρα. Κύριος Σπυλιωτόπουλος εχθές βγήκε και είπε είναι ο εχθρός της παράταξης. Ποιας παράταξης? Έτσι όπως ότι εσείς είστε ο εχθρός. Έτσι όπως την κατήντησαν, ας πούμε, η ηγετική ομάδα, μια μικρή παράταξη, ώστε όσο μικρότερη είναι να φαίνονται κάποιοι μεγαλύτεροι, επειδή είναι μικρή παράταξη. Εγώ ανήκω σε συγκεκριμένη παράταξη. Και σε αυτούς εγώ τους νεοδημοκράτες απευθύνομαι. Λέει, τώρα θα μπορούσε να σας πει κανείς φορά, το θυμηθήκατε ότι εγώ τώρα το θυμήθηκα, και τη μικρή παράταξη. Αν ένα πράγμα μου έχουν καταλογίσει είναι ότι με αιμονή, ας πούμε, δηλώνω χρόνια ολόκληρα και σε εσάς εδώ επανελειμμένος, γιατί ότι είμαι λαϊκός δεξιός και ανήκω στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως τη συνέχισε ο Κώστας Καραμαλής. Εγώ εκεί απευθύνομαι και σε αυτούς λέω να δώσουν το μήνυμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αλαζονία και την πολιτική αγένεια του κ. Σπυλιωτόπουλου, όπου για δεύτερη φορά σε debate αύριο, αν θυμάμαι καλά, στο Real FM δεν θα έρθει, που θα είμαστε όλοι πλην Σπυλιωτόπουλου, γιατί θα είμαι εγώ. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων, η αλαζονία και η πολιτική αγένεια, που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, που ζουν όπως ζουν. Και παραδείγματος χάρη θεωρεί ο κ. Σπυλιωτόπουλος ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες πρέπει να νιώθουν υποχρεωμένοι απέναντί του που τους έκανε την τιμή να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ξέρω εγώ γιατί δεν θέλει να έρθει όταν είμαι εγώ. Ένα δείγμα σας το έχω φέρει σήμερα να σας το δείξω.
Αυτός εδώ είναι ο φάκελος που όταν συνάντησα τον κύριο Σπηλιωτόπουλο το 2008, 21 Τετάρτου, ήταν υπουργός τουρισμού. Τουρισμού, ναι. Μάλιστα. Και πήγα εγώ ως δήμαρχος Αθηναίων να συζητήσω μαζί του τα προβλήματα για την ανάπτυξη την τουριστική της Αθήνας που χρειαζόταν και κυβερνητική συνεργασία. Αν θα τα διαβάσετε, είναι όλα όσα περιλαμβάνει σε ένα προφορικό πρόγραμμα. Γιατί φτάνουμε στις εκλογές, ο κ. Σπηλιωτόπουλος δεν έχει βγάλει πρόγραμμα ακόμα. Μοιάζει λίγο με το ποτάμι που λέει ψηφίστε με και θα σας πω μετά σε ποια ομάδα θα πάω στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ούτε ένα δεν υλοποίησε, γιατί τότε βέβαια τον ενδιέφερε η Β' Αθηνών. Αλλά το 8 με το 14 είναι, ξέρετε, πάρα πολύ κοντά. Πρέπει να απαντήσει λοιπόν. Αν ήμουν δίπλα του, θα του έλεγα απάντησέ μου. Όπως θα του έλεγα απάντησέ μου γιατί 9 μήνες που ήσουν υπουργός παιδείας, Ιανουάριος του 9 με Οκτώβριο του 9, δεν έφερες μια τροπολογία στη Βουλή που να λες παίρνω το τζαμί από το Βοτανικό και το πάω στο σχιστό εκεί που έχω υπογράψει εγώ σύμβαση με την δημοτική εταιρεία του Δημοσίου για 100 στρέμματα να γίνει εκεί το τζαμί και το μουσουλμανικό νεκροταφείο. Δεν θα έχει να μου απαντήσει τίποτα και βγαίνει και λέει δημοψηφίσματα. Και μια και μιλάμε τώρα και για Βουλή και τέτοια. Αυτά θα μπορούσε να. Κάποιες απαντήσεις θα έχεις δώσει. Δεν μπορεί να φοβάται αυτές τις ερωτήσεις. Τι να μου απαντήσεις αυτά, εδώ είναι. Μα δεν μπορεί να φοβάται αυτές τις ερωτήσεις. Ωραία, δώστε μου τότε. Επομένως, εσείς το πάτε ακόμα χειρότερο. Το πάτε σε μέγιστη αλαζονία. Ότι δεν θέλει να είμαι εγώ δίπλα του. Όχι, δεν το πάω καθόλου. Πώς. Μπορεί να μην θέλει να επικυρώσει το ότι έχει. Πώς το είπε την άλλη φορά, κάποια ερμηνεία μπόθηκε τέτοια. Ότι να επικυρώσει με την παρουσία του ότι έχει διαλυθεί η δεξιά, έχει γίνει δύο κομμάτια. Να, καλά, τώρα. Ποια δεξιά. Τώρα, ποια δεξιά. Τι. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος μιλάει για δεξιά. Δεν είναι δεξιά, τι. Να, εντάξει. Λοιπόν, ασχολήθηκα αρκετά με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Εγώ σήμερα, επειδή ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος αυτές τις μέρες. Να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε που σας ευχαριστώ. Αλλά και να τη ρωτήσω κάτι. Αν πάτε στο δεύτερο γύρο, όπως ελπίζετε, εάν δεν έχετε και τους Σπηλιωτόπουλου τους, θα έχετε θέμα. Κύριε Οικονομέα, ούτε εγώ. Όλα αυτά τα ακούει ο Καμίνης και γελάει. Ναι, ακούστε. Και εγώ και ο κύριο Σπηλιωτόπουλο και ο κύριο Καμίνης μόνο την ψήφο μας ορίζουμε. Ευτυχώς. Μόνο την ψήφο μας. Ακριβώς. Πέραν του ότι εγώ δεν είμαι της νοοτροπίας, ότι μπορώ να παίξω το ρόλο του πολιτικού τσοπάνη και να απευθυνθώ σε πρόβατα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, μας είχατε πει εδώ ότι θα στηρίξετε το Σπηλιωτόπουλο. Ναι, το είπατε. Το Βεβαίως. Ενώ κανονικά στη δική μας εκπομπή πρέπει να το ανακαλύψετε. Δια της προσωπικής μου ψήφου, σας είπα. Που έχει ένα συμβολισμό. Και αν θέλετε, εμέσως λέει ότι εν πάση περιπτώσει. Όσοι φίλοι έχω, αν θέλετε, κάντε το ίδιο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Γιατί να ισχύει. Πρώτον, γιατί και πρακτικά δεν ισχύει, αλλά και πολιτικά, σας είπα να πούμε. Ωραία, λέμε. Εσείς μπαίνετε στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, αλλά αν υποθέτω. Αφού λες δεν ψηφίζω Σπηλιωτόπουλο. Ποιο ψηφίζει δηλαδή. Αν! Θεωρητικός. Κανένα. Ήστε να δούμε τα αποτελέσματα. Διότι αντιλαμβάνεστε να πούμε, υπάρχει ένας υποψήφιος που όλοι νομίζω οι υπόλοιποι δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τον στηρίζουμε. Έτσι στο δεύτερο γύρο. Αν υποτελέσματα. Δεν έχει εντύπωση πάντα να ακούσω τον κύριο Κλάμα να πει ψηφίζω Καμίνη. Αν δεν είναι. Όχι, τον κύριο Καμίνη δεν θα τον ψηφίσω. Πρόκειτο περί ανυπάρκτου δημάρχου με ανυπάρκτου. Εάν δεν πει στο δεύτερο γύρο, θα πει μα βρίστε και του δύο. Προσέξτε. Εδώ σα έχω για να δείτε, γιατί το είχατε προβάλει τότε το κανάλι σα. Είναι η ανατείνεξη του τετραγώνου στην Ομόνια. Του κτηρίου του ΝΑΤ. 3,5 χρόνια ένα ολόκληρο τετράγωνο δεν μπόρεσε να πάει να ρίξει 5 φορτηγά χώμα, να φυτέψει τα δέντρα, να βάλει φώτα και να βάλει μία μαρμάρινη πλάκα που να γράφει πλατεία Κατίνας Παξινού και Αλέξη Μινωτή, όπως την είχαμε ονομάσει, γιατί ήταν δίπλα στο Εθνικό Θέατρο. Και μου λέτε να στηρίξω τέτοιο δήμαρχο. Μου λέτε να στηρίξω τέτοιο δήμαρχο. Το Μουσείο της Μαρίας Κάλλας. Έτοιμο σχεδόν το παρέδωσα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα και τώρα προεκλογικά θυμήθηκε ξαφνικά το κτίριο που είχα αγοράσει εγώ με ευχρήματα του κράτους, όχι του Δήμου, στην Οδό Μητροπόλεως για να γίνει το Θεατρικό Μουσείο της Αθήνας, που είναι στα υπόγεια του πολιτιστικού οργανισμού και το έχει κλειστό επί 3,5 χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο δε μύθος περί οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου κατέπεσε για τον κύριο Καμίνη. Συν το ότι οι Αθηναίοι πρέπει να ξέρουν ότι λέει 7 τζαμιά στην Αθήνα, ένα σε κάθε διαμέρισμα, το ίδιο λέει και ο κύριος Αγκελαρίδης. Ο κύριος Αγκελαρίδης λέει ότι είναι υπέρ της επανένωσης των οικογενειών, δηλαδή αν είναι ένας μετανάστης εδώ νόμιμος ή παράνομος να έρθει και όλη η οικογένειά του, δηλαδή στους 500.000 που είχε η Αττική να γίνουν 1 εκατομμύριο. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι Αθηναίοι. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν. Δε κύριος Σπηλιωτόπουλος έχει σύγχυση. Μες στο πρόγραμμά του έχει ως όραμα, λέει, ακούστε, να ενώσει το βράχο της Ακροπόλεως με την Πνίκα με πράσινη διαδρομή.
Αυτό έγινε το 1910 από την τότε πριγκίπισσα Σοφία. Και βεβαίως τώρα έχει διακοπεί ο ενοποιημένος χώρος, γιατί περνάει η Διονυσίου Αεροπαγήτου και η Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή έχει σκοπό να κλείσει τη Διονυσίου Αεροπαγήτου και την Αποστόλου Παύλου. Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να γίνεται αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πεζόδρομο. Μα ό,τι έχει να δείξει η Αθήνα είναι ο μεγάλος αυτός περίπατος. Έτσι, έτσι ακριβώς δηλαδή τώρα. Απλά του το γράφει κάποιος, δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του, οπότε δεν έχει πατήσει να δει που είναι το τζαμί στο Βοτανικό. Τώρα επειδή σήμερα μ' ακούει. Επειδή το βράδυ τον έχετε στο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Σακελαρίδη και τον κύριο Καμίνη, καλό να τον ρωτήσουν, γιατί δεν ήθελε να είμαι κι εγώ. Εγώ μια χαρά είμαι μαζί σας. Ναι. Απολαμβάνω την κουβέντα μαζί σας. Μπορεί και να πάει να το δει. Έχει πάει, δεν έχει πάει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, όσοι Αθηναίοι για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, έχετε τον άνθρωπο που θα το στείλετε. Και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι αλαζόν. Και σε εσάς εδώ το έχω πει, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι έχω αναγνωρίσει τα λάθη μου, δεν υπόσχομαι ότι αν με... Όχι, πολλά πέραν αυτού κι άλλα. Δεν ήταν ένα. Έκανες κάτι κουτσουκέλες και το διδάχτηκες από αυτό. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και παρά τα αυτά δεν υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω κανένα λάθος. Υπόσχομαι ότι θα κάνω λιγότερα λάθη. Δεν βγαίνω να λέω φανφάρες εγώ και σαχλαμάρες. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο, εντάξει, σας το έδειξα και την άλλη φορά, το αντέγραψε ο κ. Καμίνης, ακριβώς. Ακριβώς, όπως είναι τώρα, ο χάρτης ο δικός μου, απλά τα μπέρδεψε τα πράγματα και άλλα δείχνει στο χάρτη και άλλα στο περιεχόμενο. Μιας και μιλάμε για σενάρια, εάν στο δεύτερο γύρο είναι ο κ. Καμίνης και ο κ. Σακελαρίδης, πάλι δεν θα πάρετε θέση. Αφήστε να έρθει ο δεύτερος γύρος. Θα πάρετε, φαντάζομαι, αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από τη Δευτέρα θα τα πούμε, των εκλογών μέχρι την άλλη κυριακή. Μα είναι βέβαιο ότι στη Νέα Δημοκρατία η συντηρητική παράταξη στην Αθήνα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη Δευτέρα, για να μην σας πω την Κυριακή το βράδυ. Δηλαδή αν είσαι εσείς στο δεύτερο γύρο, φαντάζομαι θα περιμένετε επίσκεψη του κ. Σπηλιοτόπουλου. Και φαντάζομαι και ο κ. Σπηλιοτόπουλος σας δεύτερο γύρο θα περιμένει επίσκεψη καμία... δική σας. Δεν νομίζω ότι θα γίνει καμία επίσκεψη, ούτε χρειάζονται οι επισκέψεις. Θα πάει διχασμένη η Νέα Δημοκρατία. Θα πάει διχασμένη. Μα ποια είναι. Θα κερδίσει ο Καμίνης. Μα συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Θα χαρίσει τον κ. Καμίνη η δεύτερη θητεία. Αυτό είναι σίγουρο ότι προσπαθούν να του τη χαρίσουν. Η πολιτική συμφωνία, κ. Σαραντάκο, το ξέρετε, έχει γίνει μεταξύ κ. Βενιζέλου και κ. Σαμαρά. Να πάρει ο κ. Βενιζέλος στις δύο πόλεις προκειμένου να ενισχυθεί εσωκομματικά. Η δική μου αιμονή στην υποψηφιότητα χάλασε τη συμφωνία. Και έπρεπε να εφευρεθεί μια δεύτερη υποψηφιότητα. Δηλαδή κατέβασε τον κύριο Σπηλιοτόπουλο και βεβαίως, τώρα το πήρε χαμπάρι ο κύριο Σπηλιοτόπουλο και έχει εκνευριστεί. Κατέβασε και τον κύριο Κουμουτσάκο για να χάσουνε. Δεν μιλάω εγώ για κύριο Κουμουτσάκο. Έτσι για πέρα. Ναι, όχι. Όχι, μιλάω για τις δύο πόλεις. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγώ μιλάω. Καλά τώρα, ένα μεγάλο κόμμα κατεβάζει για να χάσουνε. Πρέπει να ξέρουν οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες. Αλλά και οι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες της Αθήνας ψηφίζοντας Σπηλιοτόπουλο ενισχύουν τον Καμίνη. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Θέλουν να έχουν τον κύριο Καμίνη με υγεία τους και με χαρά. Πάντως αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία, χαρίζετε και εσείς και ο κ. Σπηλιοτόπουλος. Μα ποια συμφωνία να υπάρξει. Ως μετάλλιο, όχι τώρα. Μα συγγνώμη, πιστεύετε ειλικρινά ότι οι ψηφοφόροι της παράταξης χρειάζονται συμφωνία κορυφής για να αποφασίσουν. Όχι, εχθές εσείς υποθέτω ότι δεν έφυγε από την αντίληψή σας το φιάσκο του Σπόρτη, όπου είχαν καλυφθεί με πανό τα δύο πέταλα, 200 υποψήφοι, 500 ονεδίτες, 700 και 17 πούλμαν απ' έξω, τα οποία έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, ακόμη και από τον Οροπό. Πανατική συγκέντρωση για το Δήμο της Αθήνας. Οι μισοί δηλαδή από αυτούς που ήταν εκεί τους 1500 δεν ψηφίζουν στην Αθήνα. Και εγώ έκανα φίλους στον Κάραβλ με 3.500 νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Λοιπόν, επειδή έχω άγχος, μπορώ να μάθω κάτι. Εάν μπείτε στο δεύτερο γύρο. Θα πάρω το Δήμο. Τι χρώμα θα βάλουν στους χάρτες εκεί, τι χρώμα να βάλουν, δεν τι δεν με απασχόλησε ποτέ αυτό το πράγμα. Ακούστε κύριε Οικονομέα, να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το κατάφερα 4 χρόνια σαν δήμαρχος. Όταν πέρναγα την πόρτα της πλατείας Κοντζιά Ηλιοσίων, ξέχναγα τι ταυτότητα κομματική είχα στη τσέπη μου. Όταν έβγαινα έξω, εγώ δεν κατέθεσα ποτέ την κομματική μου ταυτότητα. Άρα τώρα τι θέλετε να σας πω, ότι ξαφνικά. Επειδή με διέγραψε ο κύριος Σαμαράς από τα χαρτιά, γιατί από την παράταξη δεν μπορεί να με διαγράψει κανένας Σαμαράς, γιατί έκλεισα 50 χρόνια. Από το 1964 έχουμε 2014. Νεολαίος της ΕΡΕ 2014. Ότι περιμένετε σήμερα να σας πω ότι εγώ άλλαξα ιδεολογία, κάθε άλλο.
Λέω και τονίζω με κάθε... δεν σας παρεξηγήσαμε κιόλας, δεν είπαμε ότι γίνατε αριστερός. Όχι, καθόλου. Αριστερός. Δημοσιογραφική ανάγκη με ρωτήσατε. Λοιπόν, να το λέω για τον κόσμο. Καλή συνέχεια. Ο κ. Γουός θα έχει λευκό πάντως, ο κ. Γουός θα έχει λευκό. Λευκό θα έχει. Το ανακοίνωσε χθες ο Sky. Λοιπόν, εντάξει. Άσπρο θα έχει. Άσπρο. Δηλαδή αυτό που θα δούμε... μετά τα αποτελέσματα, ό,τι χρώμα και να βγει. Δεν έχει καμία σημασία. Ας διαμαρτυρηθεί. Για το πράσινο θα διαμαρτυρηθεί μετά. Μήπως καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.